Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά από 8 χρόνια, η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία του Ολυμπιακού άλλαξε χέρια. Πέρασε από τον εφοπλιστή Σταύρο Νταϊφά στον επιχειρηματία Γιώργο Κοσκοτά. Το γεγονός έγινε γνωστό το πρωί από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου και από τις απογευματινές εφημερίδες, αλλά επισημοποιήθηκε 4 ώρες νωρίτερα σε κοινή συνέντευξη τύπου που έγινε σε αθηναϊκό ξενοδοχείο. Ο κ. Κοσκοτάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν αγόρασε τον Ολυμπιακό με συγκεκριμένο ποσό, αλλά ότι απλά πήρε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Όπου, Σταύρο, να θυμίσουμε ότι είναι 187 εκατομμύρια δραχμές περίπου στο σύνολο. Εκεί είναι, περίπου εκεί. Να σας πούμε βέβαια ότι εκτός από την είδηση της ημέρας, η σημερινή εκπομπή περιλαμβάνει και δύο ακόμα θέματα. Συγκεκριμένα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τα κυριότερα στιγμιότυπα των τριών αγώνων κυπέλου που έγιναν σήμερα, τα αποτελέσματα των οποίων είναι, να τα πούμε την ευκαιρία, Παναθηναϊκός Καβάλα 7-2, Πανετολικός Διαγόρας 0-2 και Πάντρα Μαϊκός Ατρόμητος 4-3 στα πέναλτι, καθώς επίσης και μια συζήτηση με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Μίλτο Παπαποστόλου, μαζί με μια αναφορά στα γκολ που έχει σημειώσει η εθνική μας ομάδα στους μέχρι σήμερα αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς επίσης και εκείνα που έχει δεχτεί. Ας πάμε όμως αμέσως... Ναι, ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Χάρη Αλευρόπουλου, συνέντευξη με τους κυρίους Νταϊφά και Κοσκοτά. Και αυτό οφείλεται διότι εχθές το βράδυ πάρα πολύ αργά υπεγράφει μεταξύ μου και μόνο, όπως τα είπα και στον κύριο Κοσκοτά, ότι αυτή είναι η αποστολή. Θέλετε, δεν θέλετε. Στο παρελθόν είχατε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, κύριο Κοσκοτά, και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να αναλάβετε τα ενία της ΠΑΕ του Ολυμπιακού? Όχι, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο, εκτός σαν φίλαθλος να παρακολουθώ αγώνες. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στα διοικητικά κάποιες εταιρείες, είτε στο ερασιτεχνικό είτε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι το να ηγηθείς τις τύχες του Ολυμπιακού, της πρώτης ελληνικής ομάδας με τα εκατομμύρια φιλάθλους, είναι πράγματι μια υπηρεσία την οποία προσφέρεις στα εκατομμύρια φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και βάζοντας κάποιες καινούργιες ιδέες και μια καθαρή και εξάστερη προσπάθεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βοηθάμε γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιοι θα είναι οι άμεσοι σας στόχοι? Οι άμεσοι στόχοι, σε συνεργασία με τον κύριο Νταϊφά, διότι είναι μία από τις προϋποθέσεις ότι ο κύριος Νταϊφάς θα είναι δίπλα και θα βοηθάει, να συνεργαστούμε πάνω σε θέματα άμεσα που χρειάζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, και μια και έχουμε μπροστά μας τη μεταγραφική περίοδο, να κάνουμε αξιολόγηση του υλικού που υπάρχει σήμερα στον Ολυμπιακό και να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες δυνατές λύσεις. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και με κάποιες σωστές βάσεις στο να κάνουμε τον Ολυμπιακό μια ευρωπαϊκή ομάδα σε ευρωπαϊκά πρότυπα, και δεν μιλάω μόνο να έχει ποδοσφαιριστές ευρωπαϊκής κλάσης, αλλά να έχει οργάνωση ευρωπαϊκής ομάδας. Ο κύριος Νταϊφάς θα είναι κοντά στον κύριο Κοσκοτά, δηλαδή, και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού? Δεν έχει σημασία για το Διοικητικό Συμβούλιο. Σημασία έχει ότι θα είμαι δίπλα του. Σε οποιαδήποτε ώρα με ζητήσει, θα είμαι δίπλα του να προσφέρω τις γνώσεις, αν θέλεις, των 8 χρόνων και την υπηρεσία, διότι τον αναγνωρίζω, τον παραδέχομαι. Θέλω να τον βοηθήσω και θέλω να βοηθήσω τον Ολυμπιακό, και ό,τι έκανα τα έκανα για τον κόσμο του Ολυμπιακού και θα συνεχίσω σε όλη μου τη ζωή να υπηρετώ τον Ολυμπιακό. Θα είσαι ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ, κύριε Κοσκοτά? Ναι, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πότε θα αποφασίσετε για την αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα? Αυτό είναι τελείως ένα τυπικό θέμα, διότι εδώ πέρα υπάρχει συνέχεια στον Ολυμπιακό και δεν υπάρχει απλώς ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτά είναι τυπικά πράγματα τα οποία σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε, και δεν είναι τόσο σημαντικά. Το σημαντικό θέμα είναι να πάρθουν αποφάσεις ώστε ο Ολυμπιακός να βοηθεί να βρει το σωστό του δρόμο. Όσον αφορά τους αγωνιστικούς στόχους, θέμα προπονητή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, έχει γράψει ο τύπος άλλωστε, για θέμα προπονητού, για ξένο παίχτη, αλλά και για άλλες μεταγραφές και κινήσεις στον ελληνικό χώρο. Εδώ πέρα θα συνοηθούμε με τον κύριο Νταϊφά και με τους ανθρώπους της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις, οι καλύτερες δυνατές, στο άμεσο μέλλον και, όπως είπα, πιο μελετημένες και πιο γερές. Είστε ενήμερος για τον Άγγλο προπονητή, αν τυχόν δεν έρθει και αυτά εδώ, να ενεργήσετε αμέσως, τον κύριο Πλήρη δηλαδή?
Ο Άγγλος προπονητής, αν τελικά δεν έρθει, παρόλο που οι πληροφορίες μας είναι ότι είναι ένας από τους καλύτερους Άγγλους προπονητές σήμερα, σύν το ότι είναι νέος άνθρωπος στην ηλικία, νομίζω το χάσιμο θα είναι δικό του. Διότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος και δεν έχει ανάγκες από ένα ή δύο άτομα. Θα βρεθεί η δυνατή λύση εκείνη που να φέρουμε έναν άξιο και κατάλληλο άνθρωπο να αναλάβει τις τύχες του. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Απευθυνόμενος αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Ολυμπιακού, εσείς αναπερχόμενος πρόεδρος μετά από τόσα χρόνια προσφορά στον Ολυμπιακό, μέσα σε αυτά τα χρόνια κατάκτησε ο Ολυμπιακός 5 τίτλους, και εσείς, κύριε Κοσκοτά, σαν ο νέος πρόεδρος, τι θα είχατε να του πείτε? Να του μεταφέρω τη μεγάλη μου αγάπη και να του πω ότι τόσα χρόνια έδωσα πάρα πολλά από τον εαυτό μου, δεν μιλάω για οικονομικά, και δεν έχω παρά να τους ευχαριστήσω για τη μεγάλη συμπαράσταση σε όλα αυτά τα χρόνια. Και πάντα θα είμαι, εφόσον ζω, θα είμαι κοντά τους, θα είμαι δίπλα τους και θα παρακολουθώ τον Ολυμπιακό, και αν χρειαστεί τη βοήθειά μου θα την έχει πάντα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, διότι να έχεις δίπλα σου τον Ταϊφά που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού, είναι μεγάλη υπόθεση. Και νομίζω ότι εδώ πέρα η προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί είναι σε γερές βάσεις, και το βασικό μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε έναν μεγάλο αριθμό φιλάθλων, εκατομμύρια φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι πιστεύω ότι θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια της ομάδας. Ναι, εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο ακόμα. Εκπροσωπείτε λοιπόν ένα σύλλογο με ένα πολύ μεγάλο λαϊκό έρισμα. Ποιες θα είναι οι προσπάθειές σας να ανεβεί το επίπεδο των φιλάθλων, να ανεβεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου σε γενικές γραμμές και του φιλάθλου πλέματος? Θέλετε να σας απαντήσω τώρα, γιατί θα κάθισουμε κάποιες μέρες εδώ πέρα. Πάντως να ξέρετε ότι θα υπάρθουν αποφάσεις και θα συνεργαστούμε με τους συλλόγους φίλων του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα, στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή τη συνεργασία και τις αποφάσεις που θα παίρνονται σε μια καινούρια βάση, πιο υγιή και πιο σωστή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μήπως θα ήταν αυτό και μια αρχή για, γενικότερα για το όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, για όλο το φιλαθλό κοινό της χώρας μας? Είμαστε εδώ και όποτε θελήσουν όλες οι ΠΑΕ να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε πάνω σε τέτοιου είδους θέματα, για υγιές ποδόσφαιρο, για σωστό ποδόσφαιρο και για καθαρό φύλαθρο πνεύμα, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν είπαν αποκλειστικά για την εκπομπή, για την ώρα του αθλητισμού, ο απερχόμενος και ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, στο Χάρη Αλευρόπουλο. Όμως η συνέντευξη τύπου κράτησε πολύ περισσότερο από το χρόνο αυτό που είδατε. Και βέβαια ήταν ο Χρήστος ο Ράπτης κάτω. Χρήστος, σαν καλός ρεπόρτερ που ήσουν πάντα, πες μας συμπληρωματικά τι άλλο υπόθηκε σε αυτή. Γιατί πρέπει να πω κι εγώ πιο πολλά για σένα, γιατί είσαι ακόμα παλιός από μένα στο επάγγελμα. Πέρα από τις αμοιβές φιλοφρονής που συνηθίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει και η είδηση το πώς έγινε το πάντρεμα. Ανεφέρθη ότι την περασμένη Παρασκευή ο Κώστας Κανάρης, παλιός παράγοντας του Ολυμπιακού, διοικητικός, τώρα σύμβουλος στην ΕΠΟ, παραιτήθηκε μάλιστα γιατί θα αναλάβει θέση στη διοίκηση στην καινούργια, συνάντησε τον κύριο Κοσκοτά σε κάποιο κοκτέιλ, του ανέφερε την περίπτωση, χωρίς να ξέρει τίποτα ο κύριος Νταϊφάς, από τουλάχιστον υπόθηκε. Ενημέρωσε τον κύριο Νταϊφά, κλείστηκε ραντεβού, τα είπαν την Παρασκευή, τα είπαν το Σάββατο, τα είπαν την Κυριακή, υπεγράφει χθες το βράδυ το συμφωνητικό της παραχώρησης και όλα έγιναν. Η τελική συμφωνία δηλαδή επήλθε μέσα σε 5 ώρες, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κύριος Νταϊφάς. Να πούμε ορισμένα άλλα πράγματα, ότι στόχος του κύριου Κοσκοτά είναι να αποκτήσει ο Ολυμπιακός δική του στέγη. Βέβαια, ο ίδιος στόχος υπήρχε, ξέρεις πολύ καλά, υπήρξε αθλητής από εκείνα τα παλιά τα χρόνια, αλλά δεν έγινε κάτω αυτό το. Δύο διοικητικά συμβούλια. Το ένα θα είναι το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας, το άλλο θα είναι συμβουλευτικό και ίσως αυτό να μετέχουν και οι παλιοί πρόεδροι του Ολυμπιακού που είχαν κληθεί και παρευρίσκονται στην πρεσκόφερας. Θα είναι ο ίδιος πρόεδρος, όπως τον ακούσαμε να λέει τον κύριο Κοσκοτά. Στόχος του να μπουν νέα στελέχη. Ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρείας του Ολυμπιακού, χωρίς να υπάρχει ποσό, γιατί όπως τόνισαν και οι δύο, δεν συζητήθηκε καν